Να πούμε ότι δυστυχώς τα μαγαζιά δεν δουλεύουν και πολύ. Περνώντας και κάνοντας μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το οποίο γινότανε όταν είχαν ανοίξει πριν από μερικούς μήνες ξανά μετά το lockdown. Βουδιασμένα τα πράγματα. Τελείωσε το ρευστό. Από πού να, πώς να ψωνίσουνε. Πες μου, πώς να ψωνίσουν όταν έχει τελειώσει το ρευστό, όταν δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά να κινηθεί. Όταν είναι τόσο καιρό όλες οι επιχειρήσεις, όλα αυτά είναι μια μεγάλη αλυσίδα. Η μικροοικονομία και η μακροοικονομία. Πώς λοιπόν να σταθεί στα πόδια της. Τι μου λες. Και αύριο τα ίδια θα βρούμε. Άδεια θα είναι δυστυχώς που το λέω τα καταστήματα. Ο καιρός επίσης όλοι... να πούμε ότι έχει παίξει να είναι κακό σύμμαχος ο καιρός με λασπόνερα στην Αττική. Αλλά πραγματικά βλέπουν υπάρχει μια απογοήτευση. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ανοίξαν τις επιχειρήσεις μετά από μήνες. Μήνες ολόκληρους. Περιμέναν κάτι της να γίνει τίποτα. Και αυτά θα πρέπει να τα βλέπει ο Πρωθυπουργός. Αυτά θα πρέπει να δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι οι ταφόπλακες που λέγαμε ότι θα πέσουν τόσο καιρό, Φίλιππε. Οι ταφόπλακες, να ορίστε, ήδη φαίνεται να πέφτουν και να πως κλείνουν οι επιχειρήσεις. Ναι. Θα είναι τώρα ανοιχτή για λίγο καιρό, θα χρεωθεί κι άλλα. Άρα θα πέσει ο ταλέπορος επιχειρηματίας. Θα πέσει. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Καπραβέλο. Ο οποίος λέει για το άνοιγμα το σημερινό των επιχειρήσεων ότι έχουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Λέει άρση μέτρων με έξαρση της πανδημίας. Δηλαδή δεν ξαναγίνει ξανά, λέει. Ναι, πραγματικά δεν είναι. Ενώ δεν είχαμε έξαρση, ήταν όλα κλειστά. Και τώρα που έχουμε την έξαρση, θα ανοίγουν όλα. Πάμε τον ακούσουμε, παρακαλώ. Παρότι πιεζόμαστε αυτή τη στιγμή και το μέλημά μας είναι πώς θα εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς, το σύστημα υγείας βρίσκεται σε πολύ άσχημη, δύσκολη θέση. Η άποψη η δική μου αλλά και των υγειονομικών είναι ότι το πρόβλημα είναι στην κακή διαχείριση του κρούσματος και όχι στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Όμως αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία τη στιγμή της οξείας φάσης ενός κύματος να ανοίγεις την αγορά ή να κάνεις άρση μέτρων. Αυτό που εμείς και εγώ βλέπω και που μας δυσκολεύει. Κοιτάξτε κύριε Χασαπόπουλε, εμείς περάσαμε ένα δεύτερο κύμα με τραγικές συνέπειες στην κοινωνία. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη πλήρωσε βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές, έδειξε μεγάλη υπευθυνότητα, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, πλήρωσε επίσης παράπλευρες απώλειες σε οικονομία πάρα πολύ μεγάλες κατά τη διάρκεια του δευτέρου κύματος. Φοβάστε θα ξαναζήσετε τα ίδια πράγματα. Όχι κύριε Χασαπόπουλε, αυτό που με δυσκολεύει αυτή τη στιγμή στην οξεία φάση είναι τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή το λιανεμπόριο δεν ενοχλεί την πανδημία στην Αθήνα, ενώ την ενοχλεί στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να πιστεί κανείς, κύριε Χασαπόπουλε, για αυτή τη διάκριση που έχει γίνει. Είναι ακατανόητη και δεν βοηθάει την ψυχολογία. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει ο Νίκος Καπραβέλος.